Την ανάγκη να σταματήσουν οι κινητοποίησεις στο γυμνάσιο της Κιάθου και να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους, επισημαίνει ο δήμαρχος του νησιού, Δημήτρης Πρεβεζάνος. Όπως λέει, όποιες παρεμβάσεις έπρεπε να γίνουν προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών έχουν γίνει. Κατά συνέπεια, η κατάληψη που συνεχίζεται εδώ και μία εβδομάδα πρέπει να σταματήσει. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Αυτό που ήταν να πάρει το μήνυμα, να πάρει το μήνυμα ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε υπόχρεος να πάρει τέτοιο μήνυμα, το πήρε. Από εδώ και πέρα, γιατί να είναι το σχολείο υποκατάληψη ακόμα? Εμείς έχουμε κάνει τις ανάλογες ενέργειες. Οι τοπικοί βουλευτές νομίζω ότι έχουν και αυτοί ενεργοποιηθεί. Ξέρω τουλάχιστον ότι ο κ. Μπουκόρος έκανε ερώτηση στη Βουλή. Ναι. Από εκεί και μετά, το πράγμα πώς θα τακτοποιηθεί, δεν μπορώ να σας πω άμεσα εγώ. Εμείς παρακολουθούμε το θέμα. Όμως είναι αλήθεια ότι πρέπει να καταλάβουν ότι το σχολείο δεν μπορεί να είναι επαόριστον κλειστό. Στο γυμνάσιο της Κιάθου υπάρχουν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς κενά στους γυμναστές και τους καθηγητές μουσικής και αγγλικών. Και όταν λειτουργεί το σχολείο και λείπει, παραδείγματος χάρη, ο γυμναστής, λείπει ο μουσικός, λείπει ο καθηγητής των γερμανικών, όλα αυτά που σας λέω είναι ελλείψεις, έτσι. Ναι, ναι. Τα παιδιά αυτά που όταν έχουν κενό γυρνάνε στους δρόμους. Δεν είναι ωραίο. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί η πληροφορία ότι το ΠΙΣΔΕ μείωσε ώρες μαθημάτων στο Λύκειο της Κιάθου προκειμένου να καλύψει κάποια από τα κενά στο γυμνάσιο. Δεν συμφωνώ, γιατί τα παιδιά του Λυκείου και αυτά έχουν την υποχρέωση να είναι ένα βήμα πριν από την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Είτε είναι μέσω πανεπιστημίου, είτε είναι μέσω τεχνικών σχολών, μέσω ΤΕΗ, είτε μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού. Νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν είναι. Κάποια πράγματα πρέπει να τα βάλουν συγκεντρωτικά σε ένα πλαίσιο σφαιρικό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει ένα σχολείο όπως είναι το σχολείο της Κιάθου. Και το κρίμα είναι ότι όλοι οι καθηγητές των τριών νησιών υφίστανται την ίδια ταλαιπωρία και την ίδια αφέμαξη στα εισιτήρια αν θέλουν να πάνε στα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο. Γιατί να το πληρώνει η Κιάθος? Γιατί παίρνουν περισσότερα μόρια αυτοί που είναι Σκόπελο, Αλόνισο και παίρνουν λιγότερα, έτσι το έχουν κάνει. Ναι. Παίρνουν λιγότερα αυτοί που έρχονται στη Σκιάθο. Αυτός ο λόγος είναι βασικά.